Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα κατά πρώτα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Παλαμίδιος Άθλος, την ημέρα της μεγαλύτερης γιορτής για το Δήμο Ναυπηγείο και για τον Ναύπη. Την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης του Ναυπηγείου από το τουρκικό ζυγό και της απελευθέρωσης του κάστρου του Παλαμιδίου. Αυτή η μέρα, εδώ και 35-36 χρόνια, συνοδευόταν μαζί με έναν αθλητικό αγώνα. Ο αγώνας αυτός ήταν ο Παλαμίδιος Δρόμος. Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου του Ναυπηγείου αποφάσισε πρόπερση να υιοθετήσει το Παλαμίδιο αγώνα που βρισκόταν εν ζωή 35 χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τον κράτησαν τόσα χρόνια ενεργό και να τον μετατρέψει στο Παλαμίδιο Άθλο. Έναν αγώνα ο οποίος δεν έχει κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και έχει να κάνει με την ανάβαση ενός κάστρου εμβληματικού όπως το Παλαμίδι, ένα κάστρο σύμβολο και όχι μόνο για την πόλη μας αλλά για τη χώρα μας και φυσικά αυτό να έρχεται αθλητικά και με μια επιστροφή από ένα δρόμο 4,5 χιλιόμετρα, 4.200 μέτρα. Αυτός είναι ο Παλαμίδιος Άθλος που ξεκίνησε πέρσι. Ξεκίνησε πέρσι με πολύ όρεξη και είχε την ανταπόκριση που πραγματικά περίμενα. Θέλω κατά πρώτον να τονίσω ότι οτιδήποτε γίνεται στην πόλη και στο Δήμο Ναυπηγείων, σαν πρώτο στόχο έχει να το αγκαλιάσουν οι δημότες του. Και είχαμε την τύχη και στα δύο μεγάλα αθλητικά event που καθιερώσαμε πλέον, το Μαραθώνιο αλλά και το Παλαμίδιο Άθλο, οι δημότες, οι πολίτες να συμμετέχουν με όποιο τρόπο μπορούν και φυσικά με την εθελοντική τους δουλειά στην καλύτερη διοργάνωση. Έχοντας ενστερνιστεί αυτό το όραμα που λέει ότι μέσα από το αθλητισμό, μέσα από τους αθλητικούς αγώνες θα μπορέσουμε να προβάλλουμε το τρομερό πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα το οποίο έχουμε. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη φορά να μιλήσουμε για τις 27 Νοεμβρίου, την Κυριακή, και αυτό τον αγώνα ιδιαίτερα να απαιτήσω. Το ότι φτάσαμε εδώ νομίζω ότι μόνο ευχαριστίες μπορεί να έχει σε όλο αυτόν τον κόσμο που βοηθάει. Από τις υπηρεσίες, από τους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής, από το Δημοτικό Συμβούλιο, από όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε αυτούς που δουλεύουν για να δώσουν τη δύναμη για να συνεχίσουν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όμως και όλους αυτούς που μας βοηθούν να γίνουμε τόσο εξωστρεφείς όσο θέλουν. Και αυτοί δεν βρίσκονται στο Δήμο, όμως βρίσκονται εκτός Δήμου. Το ότι έχω σήμερα δίπλα μου, εξ αριστερών μου, τον κύριο Δάρα, σε όλους γνωστός. Να πω ότι δεν ήταν γνωστός σε μένα με το καινούργιο του αξίωμα αυτό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών. Μας κάνει και περήφανος, πιστεύω, που ένας Έλληνας βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Το ότι έχουμε τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Πεσμού δεξιά μας, το ότι έχω την περιφέρεια επίσης και όλους αυτούς που είναι κάτω εδώ να μας βοηθήσουν να γίνουμε, να σπρώξουμε αυτόν τον αγώνα σε όσο μεγαλύτερα μύτη και πλάτη μπορούμε, μόνο να ευχαριστώ, ταιριάζει. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει όλο τον χρόνο. Είναι μέσα στον τρόπο που έχουμε επιλέξει να διοργανώνουμε πλέον αγώνες, αλλά και γεγονότα στο Δήμο Ναυπηγείων. Ο Δήμος έχει συνδέσει το όνομά του με διοργανώσεις εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Οποιοςδήποτε έρχεται εδώ ξέρει ότι μπορεί να συνδυάσει το αθλητικό event, τον αγώνα αυτόν καθ' αυτόν, με ένα ολόκληρο πνεύμα δραστηριοτήτων και παράγειων δράσεων, κάτι που δικαιώνει το όνειρο που έχουμε να κάνουμε τους αγώνες αυτούς αθλητικά πρότυπα, θα έλεγα, προώθησης Δήμων, αλλά και περιοχών. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα δουλεύουμε συνέχεια και για την περιοχή μας, αλλά και για την περιφέρειά μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε σε όσο γίνεται περισσότερο την ευκαιρία να έρθουν και να κοινωνήσουν αυτό που εμείς κοινωνούμε κάθε μέρα και είναι ένα εκπληκτικό μέρος το οποίο μας έδωσε τη δίκη ο να ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και εγώ τους αγαπητούς προσκεκλημένους. Ο δεύτερος Παλαμίδιος Άθλος είναι ένας θεσμός, ο οποίος όπως είπε ήδη μας ξεκίνησε ως Παλαμίδιος Δρόμος και τώρα έχει αναγνωριστεί με τον όρο Παλαμίδιος Άθλος. Συνδέει την
αθλητισμό, τον πολιτισμό με την ιστορία και το ιστορία για την ημέρα που θα γιορτάσουμε τον άλλο του παραμονίου. Το ΝΑΦΤΟ είναι ένας αθλητικός προβληματισμός, πιστεύω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ίσως είναι ο πρώτος αθλητικός στην Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από τα αθλητικά γεγονότα που να κάνουν χώρα στο ΝΑΦΤΟ, όπως είναι ο αγώνας που θα γίνει στον Νοέμβριο Παναγίου Σάφρου, ο μαραθώνιος, ο δρόμος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαραθωνίους που γίνονται στην Ελλάδα, το τριάθλον, το πρωτάθλημα του Καβέντρου του Αγορασίου και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα που να κάνουν χώρα στην Αγγολίδα. Δεν θέλω να τονίσω ότι ο αθλητισμός, ο τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία του Ναφλίου, της Αγγολίδας και της Πολωνίας και των Πολωνίων, γιατί είναι και την περιφέρεια της Πολωνίας. Και θέλω να την παραγωγικά του. Και αυτό γίνεται με τον εθνικό πολλών αθλητών, συνοδών και προπονητών, τα οποία τα οφέλη που έχουν στην κοινωνία είναι πάρα πολλά. Εμεί στην περιφέρεια του Πολωνίου θεωρούμε τον αθλητισμό ύψιλο κοινωνικό αγαθό και εγώ την περιφέρεια του Ζωδοτούλη και ό,τι περιφέρεια του τοπικού αντιπροσωπικού του Πυρόπουλο. Και γι' αυτό είμαστε δίπλα σε αυτά τα αθλητικά γεγονότα, με την δημιουργία νέων επενδύσεων που κάνουμε στον αθλητισμό και με κάποιες βελτιώσεις σε υποδομές οι οποίες μόνο σπάσουν αυτά τα χρόνια. Ο αθλητικός τουρισμός, θέλω να πω ότι αφήνει πάρα πολλά αποδοτικά ωφέλη στην περιοχή μας και γι' αυτό το στηρίζουμε. Έχουμε ξεφύγει από τον μαζικό τουρισμό πύργου και θάλασσα, όχι επειδή μας αρέσει, αλλά θέλουμε πολλές αναπτυκτικές μορφές τουρισμού. Θα μας τα πει και ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ. Μία από τις αναπτυκτικές μορφές τουρισμού είναι ο αθλητικός τουρισμός και με την επιμήκυνση της περιόδου της αθλητικής στο 10 μήνες. Θέλω από το βήμα από εδώ που είμαστε από το πάνελ να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας, αλλογητές και προπονησίους, να συμμετέχουν στον αγώνα, γιατί η συμμετοχή παίζει πρώτη και όχι η θέση που θα λάβει κάποιος, όπως έλεγε, για να βοηθήσουν για τον επόμενο 5-15. Θα μας αναφέρω τις ευχές και τον χαιρετισμό του Περιφερειακού Εκπαιδευτικού, ο οποίος σήμερα δεν είναι εδώ, είναι στην ΕΜΠΕ λόγω υποχρεώσεων. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που πραγματικά εργάζονται για αυτή την εκδήλωση και να συγκινήσω από τον κύριο Δήμαρχο, από το ΠΑΡ, από την αστυνομία, την αστυνομική διεύθυνση, την πυροσβεστική, το μηχανικό, δεν ξέρω αν θα το ξεχάσει κάποιον, και να ευχηθώ καλή επιτυχία να έχει ο αγώνας ο δεύτερος αθλητής Παναγίδας Άθλος και πολλές συμμετοχές. Εμείς τους περιφέρειες των Ορμήλισσων είμαστε αλληλεί όπως κάθε χρόνο σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, έτσι και φέτος θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις του αθλητικού. Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Χαιρετισμό του κυρίου Γενικού Γραμματέα τότε Δημήτρου Τριφωνόπουλου, ο οποίος λόγω ήδη προγραμματισμένου ταξιδιού στην Ελλάδα και λόγω στο εξωτερικό δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Με ενθουσιασμό χαιρετίζω και την τεχνική οργάνωση του Παναθηναϊκού Αυτού 2016, ΝΑΦΤΟ ΕΠΑΣΗ ΛΑΜΑ, που πραγματοποιείται σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις και συνάμεσες περιοχές στη χώρα μας, ΝΑΦΤΟ. Ο Παναθηναϊκός Άνθρωπος αποκτά την δική του ξεχωριστή θέση μέσα στις υπόλοιπες οργανώσεις της πόλης. Γι' αυτό ήθελα να γνωρίσω τη συμβολή μου τόσο στην ανάπτυξη της τοπικότητας, όσο στον προβολή του Ναφιλίου, όσο από την ουσιακή και ουσιακή προορισμό. Η πρώτη πετυχημένη διοργάνωση απέδειξε αυτό που είχαμε εκδείξει μαζί, Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2004. Ο τουρισμός και ο αθλητισμός οραματίζουν κοινού στόχου. Ο αθλητισμός περιλαμβάνει ταξίδια και ο τουρισμός μεγάλα θετικά γεγονότα, όσο φυσικά εκτεμάται. Η αγωνιστική ανάμεση του κάστρου του Παραλυμπίου γίνεται παράδειγμα τη εκδηλώση και την απελευθέρωση τη πόλη του Ναφιλίου κάθε τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη, φέτο στι 27 Δεκάτου. Την ίδια στιγμή, όλοι οι συμμετέχοντε έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξέχαστη τρομική εμπειρία με φόντο μοναδικό παραλυμπί, ένα με σημαντικότερα φρούρια βενετσιάνικη αρχιτεκτονική συνέχεια, με πολιτική χερσόνηση τη αρχιτεκτονική, αλλά και το μαγευτικό μπούρζι, θαλάσσιο φρούριο που τελεί σύμβακα με τα τέντρα Ναφλίου. Δρομικοί αγώνες λοιπόν, όπως το Νάστιο Καστρά και ο Μαραθώνος Ναφλίου, που έγινε το περασμένο Μάρτιο, εστιάζουν στην προβολή στο εξωτερικό της πόλης, της Αγγολίδας ευρύτερα και τελικά της Ελλάδας,
με σημαντικά ωφέλη για το χρηστικό μας προϊόν. Ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού και το αγρότη έχουμε ασπαστεί τη συνεισφορά τους και τη στηρίζουμε ένθερμα και έμπρακτα. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει όλο τον κόσμο τα είδη του τουρισμού που μπορεί κανείς να τουλάσει στην χώρα μας όπως ο αθλητικός τουρισμός. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ όλους τους συντηρητές που με την προσπάθειά τους μπορούν να καταστήσουν το παραμύθιο άθρο θεσμό αθλητικά για τον Όλα μεταξύ έναν ακόμη τρόπο προώθηση τη ομορφιά και τη ποιότητα του ναυπηλίου. Του εύχομαι καλή δύναμη στην πραγματοποίηση του ΤΕΝ, καλή επιτυχία προ του δέχοντε. Σα ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Οικονόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΤΕΝ. Καλημέρα σα. Πρέπει να σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσφατη περιφέρεια και όλου του ανθρώπου που μα είδατε για να διοργανωθεί και να έρθει να έχει επιτυχία αυτό ο αγώνα. Τον Δήμαρχο δεν τον γνώρισα σήμερα από την πρώτη φορά και δεν έχω να κερδίσω και κάτι από αυτό. Ούτε με νοιάζει τι ομάδα είναι, αφού είναι άνθρωπος του αθλητισμού, ούτε με νοιάζει τι ομάδα εκπροσωπεί. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος του αθλητισμού είναι στον όνομα του αξίωμα της πόλης του Δημοκρατίου. Και αυτό εμένα σαν άνθρωπο του αθλητισμού και μετά σαν δημοσιογράφο με γεμίζει με ικανοποίηση και θεωρώ την πόλη αυτή πολύ τυχαία. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω για αυτή την πόλη και για αυτόν τον αγώνα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα σαν χώρα δύο πράγματα μπορεί να εξαγάγει για την επιτυχία. Ένα είναι τον πολιτισμό και κατ' επέκταση μετά τον αθλητισμό και δεύτερο τον τουρισμό. Επομένως, ο συγκερασμός του τουρισμού θα έπρεπε να είναι κεντρική και εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας και δυστυχώς δεν είναι. Γίνονται προσπάθειες, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τουρισμό και αθλητικό τουρισμό 12 μήνες στον χρόνο. Οι Έλληνες αθλητικοί συντάκτες και οι Ευρωπαίοι και σε όλα τα εκπρόσωποι μας όλους τους διεθνείς φορείς από τα τελευταία 40 χρόνια που τους έχουν υπάρξει και έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας χωρίς πολύ να το ξέρουν, διότι στην Ελλάδα είμαστε καλοί προς τα έξω, αλλά μεταξύ μας φοβόμαστε. Ο συγχωρημένος ο Γιώργος Σχολίδης, ο Γιώργος Σχολίδης, ο Κωνσταντίνος και ο Κρίκης, δύο εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι, μικρό όσο μπορεί ο καθένας με τις δυνάμεις του και χωρίς την βοήθεια του επίσημου κράτους στην προβολή της χώρας μας. Τη Δευτέρα ταξιδεύω στην Αυστρία που έχουμε διοικητικό συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ευκαιρία αυτή καταφέρουμε να βάλουμε στην ατζέντα και να προβάλλουμε αυτό μια δεκάλεπτη παρουσίαση του πανεπιστημίου άθλου. Είναι λίγο αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ίσως και να προσεγγίσουμε κάποιους δημοσιογράφους που τρέχουν και να έρθουν στον άθλο και μέσω του δικού του αγώνα να προβάλλουν την εκδήλωση στην Ευρώπη. Αυτό, αν γίνει πιο οργανωμένα του χρόνου, να είμαστε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον 10-15 σπουδαία ευρωπαϊκά μέσα να προβάλλουν τον αγώνα και να φέρουν στις πατρίδες τους το ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα στην Αυστρία, που ξέρω ότι είναι μια ιδιαίτερη χώρα για την Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η Ελλάδα αποτελεί για τους Αυστριακούς τον πρώτο τουριστικό προορισμό που μελετάει 17 χρόνια. Άρα στην χώρα που τυχαίνει να γίνει παρουσία στο Ελλήνη την Τρίτη, νομίζω ότι θα αποκτά μια ιδιαίτερη αξία. Θέλω να πω ότι οι τέτοιες προσπάθειες που κάνουν οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι είναι μοναδικές. Και θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει η Τρόικα να μεταβάλει τους Δήμους σε ανώνυμες εταιρείες και ακόμα και το ελληνικό κράτος αντιστέκει τόσο μπορεί να αντισταθεί, αυτές οι προσπάθειες αναδεικνύουν μια άλλη διάσταση της τοπικής κοινωνίας μέσω του αθλητισμού να δημιουργήσει ρίσματα για την νεολαία μας και τα μικρά παιδιά να φέρει κοντά στον αθλητισμό και να παραμείνουν οι Δήμοι έτσι όπως ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα σε κύτταρα της δημοκρατίας και όχι σαν ανώνυμες εταιρείες που θα λένε ότι είναι προπολογισμός μόνο μπάτσα. Και βέβαια οι Δήμοι, γιατί είχαν ξεφύγει κάποιοι Δήμοι τα τελευταία χρόνια, να λέγονται σωστά, να λειτουργούν σωστά και να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτή είναι νομίζω η στόχη που πρέπει να έχουν κάθε δημοτικιακή και κοινωνική κοινωνία και τέτοιε πρωτοβουλίε είναι υποχρέωση των ανθρώπων συντακτών και των Ελλήνων και των Ευρωπαίων και σε όλο τον κόσμο να προβάλλονται. Και αυτό είναι ένα μοναδικό αγώνα. Όπω έχουμε τον αθλητικό μαραθώνιο, έτσι και αυτό ο αγώνα αποτελεί κάτι ιδιαίτερο. Και τον άνθρωπο, σαν την πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτου, νομίζω σαν την πρώτη πρωτεύουσα τα μίλια με αυτό το πράγμα, χάρη στον ανθρώπινο αθλητισμό. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, δεν έχουμε μόνο υποχρέωση να περιγράφουμε τους αγώνες και να λέμε την γνώμη μας,
αλλά έχουν υποχρέωση να φέρουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Είτε με το θέμα ασφάλεια, με τις κάρτες υγείας, είτε με ενίσχυση, είτε με το πρωτοβουλίο και τέτοιων αγώνων. Βέβαια, μην ταυτίζεται τους δημοσιογράφους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι είναι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλές φορές υπάρχει ένα διαρκές παράπονο από τους αθλητικούς συντάκτες που διαπροβάλλονται γεγονότα πριν του ποδοσφαίρου, πριν του μπάσκετ και του εξής. Να καταλάβετε ότι μια πλευρά ισχύει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα σε όλο τον κόσμο και το πιο εύκολο να. Και έχει και μια κοινωνική διάσταση. Αλλά να καταλάβετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκουν σε επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη γραμμή, συγκεκριμένα συμφέροντα και οι δημοσιογράφοι σε έναν βαθμό, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορούν να αλλάξουν. Όπως και εσείς, αν είστε εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, δεν μπορείτε να επιβάλλετε τη γραμμή που θα έχει η επιχείρηση και να παίρνετε προς τη δουλειά σας. Άρα έχει ευθύνη ο αθλητικός δημοσιογράφος να καταγράφει τα γεγονότα, αλλά οι δυνατότητες του είναι σε ένα σημείο. Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιλογικοί και να εκτιμούμε και να αξιολογούμε την προσπάθεια του Έλληνα αθλητικού συντάκτη να προβάλλει τέτοια γεγονότα όπως ο παραμύθιος άνθρωπος, με σκοπό να έχουν τα παιδιά. Να έχουν τα παιδιά, να μπαίνουν στους αθλητικούς χώρους. Είναι ευτυχία για μένα και λογία που ο Δήμαρχος μου είπε νωρίτερα, λέει, εγώ είμαι σύντομο του φόρου και του κουστούμου. Δεν το έχω ακούσει. Έχω ασχοληθεί με τα δημοτικά, δεν το έχω ακούσει από τον Δήμαρχο αυτό. Και εγώ προέρχομαι από μια πόλη, το Δήμο Φιλανδίας και τον Τόνος, που είναι ο μοναδικός Δήμος στην χώρα που δεν έχει ένα αθλητικό χώρο. Και πασχίζω 25 χρόνια ένα δήμαρχος πήγε να ξεκινήσει ένα γείτονα και πέθανε. Τις πρώτες και φέτος του δημοτικού περίοδου. Λοιπόν, ήταν τραγικό για την πόλη. Αυτό λοιπόν το πείωμα εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω και θα ήθελα να έχω ένα δήμαρχο που θα φτιάξει ένα κοινό και ένα που πήγε στην πόλη και αυτό δεν είστε. Και με πώς τον δήμαρχο, γιατί θα είμαστε λίγο πιο κοντά, μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά το πρώτο μαθητικό πεδίο το έχω κάνει σαν μαθητή στην Ουσουνάη. Έτσι με τον Γιώργο Βασιλείου, πριν να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Άρα έχω κάνει κάτι και με συμπάθησε απ' έξω. Λοιπόν, σα